πάμε με δυσάρεστα, όχι πολύ δυσάρεστα, γιατί εντάξει, τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Κούλουμα κάνει στο νοσοκομείο ο Σνίκ, αυτό το τρελό αγόρι, δημοσίευσε στο Instagram του ένα βίντεο που τον δείχνει να είναι στο δωμάτιο του νοσοκομείου με το πόδι του στο γύψο και να δείχνει τους ορούς και τα λοιπά μέσα από το δωμάτιο. Καταρχάς, να το ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα. Και ανακοίνωσε στους φίλους του που έχει σε ένα πολύ κλειστό group στο Instagram ότι έκανε μία επέμβαση στον αυχένα και στο πόδι του και ότι τελικά είναι όλα καλά. Προφανώς, από τι προκλήθηκε, έπεσε, τράκαρε, τι, ξέρουμε. Δεν διευκρίνησε καθόλου. Είπε ότι ήταν μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει στον αυχένα, στο λαιμό του συγκεκριμένο. Οπότε ίσως ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Ναι, να πούμε στον κόσμο. Τον πολύ γενικότερα τον Σνίκ και ορίστε. Μπορεί και πρώην ζήτη. Μ' αρέσει το λες και μένα. Το θέμα είναι στα νοσοκομεία. Κάτσε καλέ. Στα νοσοκομεία. Σου μιλάει η παρουσιάστρια. Σου μιλάω καλέ στα νοσοκομεία. Ποιοι τον ζηλεύουν πρώην. Ποιες πρώην. Εντάξει, το κακό το μάτι από πρώην σχέσεις υπάρχει. Ποια πρώην του δηλαδή. Η Μαρία θέλει ονόματα. Μια μαυρομάλα ψηλή. Αυτή είναι εννοείς. Καλά, αυτή είναι πολύ καλό κορίτσι. Να πω κάτι. Μπορεί να ματιάζει όμως, δεν ξέρεις. Καλό κορίτσι. Αν είσαι καλό κορίτσι, δεν ματιάζεις, παιδί μου. Πρέπει να έχεις από μέσα σου φόνο για να το ματιάζει. Δεν τον βλέπει καν. Τι ενέργεια. Νομίζω δεν τον βλέπει καν. Στα νοσοκομεία πάντως, να πούμε στον κόσμο, δεν είναι ώρα να πηγαίνει στο δωμάτιο με το κινητό άλλο να βγάλει τηλέφωνο. Να βγάλει τηλέφωνο. Όποιο νοσηλεύεται διάσημο στο νοσοκομείο, πάνε όλοι κρυφά απ' έξω προσπαθούν να βγάλουν φωτογραφία. Μόνο του το δημοσίευσε εσύ. Τέλος πάντων, περαστικά του ανθρώπου. Πρέπει να πει κοινάνση το παρακαλώ.